Πρώτα όμως την Αναστασία Αργυριάδου για να δούμε, Αναστασία, το κλίμα εκεί. Είναι συγκεντρωμένοι αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα. Αύριο θα έρθουν και οι συνάδελφοί τους από την Θεσσαλία. Σε λίγη ώρα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Αυγενάκης, εγκαινιάζει την έκθεση. Εύα, όπως λένε και οι ίδιοι, η Αγκρότικα ήταν για αυτούς άλλοτε μια γιορτή. Και τώρα τα εγγένεια της 30ης Αγκρότικα γίνονται σε κλειό αγροτικών κινητοποιήσεων. Είναι δυναμική και μαζική η παρουσία των αγροτών της Μακεδονίας εδώ στη ΔΕΘ. Από το πρωί έχουν κάνει απόβαση από κάθε πλευρά της Βόρειας Ελλάδας με τα τρακτέρ τους. Στη νότια πύλη της έκθεσης έχουν στρατοπεδεύσει και εδώ θα παραμείνουν για τις επόμενες 4 ημέρες. Νωρίτερα πραγματοποίησα και μια συμβολική πορεία μέσα στους χώρους της ΔΕΘ και παρέδωσαν ψήφισμα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της έκθεσης, όπως και ένα ανάλογο στο γραφείο του Πρωθυπουργού του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Σε αυτό ζητούν μείωση του κόστου παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, φθηνό ρεύμα και μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους. Εδώ και λίγη ώρα οι αγρότες με τα τρακτέρ αλλά και τα σώματά τους έχουν κλείσει και την νότια πύλη της έκθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιπροσωπείες τους έχουν κλείσει ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος σε λίγη ώρα θα βρίσκεται μέσα στους χώρους της έκθεσης για τα εγγένεια της Αγκρότικα. Ο ίδιος νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό των αγροτών, ειδικά των Θεσσαλών που έχουν πληγεί από την πρόσφατη θεομηνία. Και μάλιστα ανακοίνωσε και τη δημιουργία της γραμμής 112, όπου θα ειδοποιούνται οι αγρότες 24 ώρα πριν από την κακοκαιρία για το τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο, Αναστασία Αργυριάδου, θα συνδεθούμε μαζί σου.